Είναι η έκτακτη καταστατική συνέλευση, έτσι όπως την ονομάζουμε, έτσι όπως ορίζεται από το 38 άρθρο του καταστατικού μας, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου του 5ου της Ομοσπονδίας μας, που και εκεί αλλάξαν το καταστατικό. Και θα πρέπει να εναρμονιστούμε όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι όλης της Ελλάδας με το νέο νόμο που έχει μπει ζωή μας από 1η-1η του 2011, τον Καλλικράτη. Ως γραμματέας της Ομοσπονδίας της ΟΣΙΑΠΕ, βρίσκομαι εδώ σήμερα, παραβρίσκομαι στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό και να εναρμονιστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενωμένοι και τυπικά και επί της ουσίας για να αντιταχθούν σε όποιον πόλεμο θα συναντήσουν εκ μέρους τους. Πάλι θα δείτε αυτά κρίματα από εσάς. Δυστυχώς ζητάει πάλι από τους δημοσίους υπαλλήλους, δυστυχώς δεν βλέπουν ότι δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει πλέον στον πάτο, οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτό που είναι να προσφέρουν το έχουν προσφέρει. Δεν είναι ότι προσφέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά έχουν τρώσει και ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις. Οι ελλείψεις είναι μέγιστες, η διοίκηση παραπέει. Τα είχαμε πει και πριν την ψήφιση του Καλλικράτη, τα λέμε και τώρα. Δυστυχώς κανείς δεν άκουσε. Εμείς όμως, συσπηρωμένοι, πορευόμαστε.